δυνάμεων συντεταγμένα συλλογικά σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, θα λέγαμε, του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό μας είπε και πριν από λίγα λεπτά στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση που και εσύ προείπες με τους εκλεγέντες πλέον ευρωβουλευτές. Άσκηση του ρόλου της αντιπολίτευσης είναι το δεύτερο σημείο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ρόλο να παίξει στη δημόσια πολιτική ζωή και όπως μας έλεγαν στελέχοι και στενοί συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, η Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις εκλογές και με αυτό το ποσοστό που πήρε δεν σημαίνει ότι πήρε λευκή επιταγή διακυβέρνησης. Και τρίτον, επανασύνδεση του κόμματος με την κοινωνική, αλλά και γενικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα που παρατηρήθηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει εδώ στην Καρελάου Τρικούπη. Θα πρέπει επίσης να πούμε σε ό,τι αφορά το συνέδριο, είναι κάτι το οποίο ακούστηκε ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποια λίγους μήνες αναβολής. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο όπως μας είπε ο κ. Παπανδρέου. Θα πάμε κανονικά στο συνέδριο, ωστόσο θα το συζητήσει τις επόμενες ημέρες αυτό με στελέχη, με συνεργάτες του αλλά και συγκροτημένα εδώ στο ΠΑΣΟΚ για να δουν πώς μπορεί να ενημερωθεί και καλύτερα η ελληνική κοινωνία. Πάντως, θέμα αναβολής του ίδιου του συνεδρίου δεν μπαίνει. Και τέλος, να πούμε για την. Ρωτήσαμε τον κύριο Παπανδρέου τι σημαίνει και πώς έτσι σχολιάζει τη δήλωση του κύριου Βενιζέλη ότι μια ανασυγκρότηση αυτή έτσι όπως γίνεται τώρα δεν μπορεί να είναι ενός προσώπου, ενός αρχηγού και να είναι λεγόμενος ο μοναχικός καβαλάρης σε αυτή την ανασυγκρότηση. Μας είπε ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Όλα τα στελέχη θα έχουν ρόλο, όλα τα στελέχη θα έχουν λόγο και σε ένα κόμμα δημοκρατικό και διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Και ο ίδιος προσωπικά μας είπε δεν έχει λευκή επιταγή για την ανασυγκρότηση. Να δούμε τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Παπανδρέου. Η λευκή επιταγή δεν έχει κανένα σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχει η εντολή την οποία εμείς τιμούμε και όλοι πρέπει να τιμήσουμε για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, την ανένωση του ΠΑΣΟΚ. Έχω τονίσει επανειλημμένως ότι το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια ήταν περισσότερο οι αποκλεισμοί παρά η συμμετοχή. Και εγώ θα κάνω πράξη τη συμμετοχή, ανοίγοντας το ΠΑΣΟΚ σε, πέρα από μηχανισμούς και λογικές μηχανισμών, σε ένα κόμμα θεσμικό που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετέχει. Είμαστε ένα κόμμα που έχει δυναμισμό, που έχει, πιστεύω ότι υπήρχε μια μεγάλη αποδοχή και του Ευρωψηφοδελτίου ακριβώς λόγω της διάθεσης για ανανέωση. Όλοι έχουν ρόλο. Αλλά ο ρόλος αυτός θα είναι θεσμικός, θεσμικά προσδιορισμένος μέσα από διαδικασίες. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική και δεν απευθύνομαι σε κάποιον συγκεκριμένο, αλλά μια λειτουργία του κινήματος που ήταν ότι ο καθένας είχε ένα κομματάκι το οποίο διαπραγματευόταν ως ένα δικό του χώρο, ως μια δικιά του ιδιοκτησία. Το κόμμα δεν είναι κανενός, είναι της ελληνικής κοινωνίας, του Έλληνα πολίτη, του λαϊκού κινήματος. Και να έρθουμε στις ραγδαίες εξελίξεις στο συνασπισμό. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε την απόφασή του να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος στο τακτικό συνέδριο το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο συνασπισμός μετά τα αποτελέσματα στις εθνικές και τις ευρωεκλογές χρειάζεται ανασυγκρότηση και ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. Η ανακοίνωση του Νίκου Κωνσταντόπουλου ότι δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία του Συνασπισμού και η επαναδιατύπωση της εκτίμησης ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί το κόμμα, που έχασε σε ποσοστό αλλά και σε έδρες στην Ευρωβουλή, ήρθε λίγες μόνο ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης. Χρειάζεται σε βάθος οργανωτική ανασυγκρότηση και ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω, δίνοντας πρώτος το παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ανακοίνωσα στην πολιτική γραμματεία ότι στο επόμενο συνέδριο δεν θα θέσω υποψηφιότητα για την επανεκλογή μου στη θέση του Προέδρου. Η πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδρίασε το πρωί παρέπεμψε την αναλυτική εκτίμηση του αποτελέσματος στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και ανακοίνωσε τη σύγκληση του τακτικού συνεδρίου του. Παίρνουμε τα μηνύματα και από τις εθνικές εκλογές και από τις ευρωεκλογές. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτά τα μηνύματα εν ώψη της συγκυρίας που διαμορφώνεται. Ο πρόεδρος του συνασπισμού αρνήθηκε ότι το αποτέλεσμα επηρέασε την απόφασή του να μην διεκδικήσει την Προεδρία, υπενθυμίζοντας ότι το είχε επινυχθεί στο παρελθόν και απέρριψε τη σεναριολογία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κάλπη μας στέλνει μήνυμα για περισσότερη ανανέωση με μεγαλύτερη ενότητα και μεγαλύτερη σαφήνεια. Και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό βαδίζοντας προς το συνέδριο του Νοεμβρίου. Στελέχη της πολιτικής γραμματείας επικέντρωναν στην πολιτική και όχι την προσωπική διάσταση των ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο συνασπισμός.
Το ζήτημα δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά είναι οι πολιτικές που ακολουθεί ο συνασπισμός. Νοποίηση φέρνει στο κυβερνών κόμμα η επομένη των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό που είχε ποτέ ελληνικό κόμμα σε ευρωεκλογές, κερδίζοντας τις 11 από τις 24 έδρες με τις οποίες εκπροσωπείται η χώρα μας στο Στρασβούργο. Οι Ελλήνες και οι Έλληνες, στηρίζοντας με την εμπιστοσύνη τους τη Νέα Δημοκρατία, μας δίνουν την εντολή να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά. Μπροστά στο δρόμο που πρώτοι εμείς ανοίξαμε όταν εντάξαμε τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως δίκη εμπιστοσύνη στη νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Νιώθω ακόμα πιο βαρύ το χρέος μου να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά συνεχίζουμε από σήμερα με νέα ορμή, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, το έργο που μας αναθέσατε πριν από 3 μήνες. Η σεμνότητα και η ταπεινότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι απαίτηση του πολίτη και χρέος δικό μας. Για μεγάλη νίκη έκανε λόγο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι ο λαός εναπόθεσε τις ελπίδες του στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Σεπτέμβριο, να βρεθεί έτοιμη για να εφαρμόσει την πολιτική που οι περιστάσεις απαιτούν και ο τόπος χρειάζεται. Μια πολιτική βαθιών τομών, διαρθρωτικών αλλαγών. Στην Χαριλάου Τρικούπιο, ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τους 8 νέους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η Ευαγγελία Τζαμπάζη τον υποδέχτηκε με λουλούδια. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια δυναμική ομάδα στην Ευρώπη και θα μας κάνετε όλους περήφανους. Όπως είπαμε, το πιστεύω. Ο Γιώργος Παπανδρέου τους κάλεσε να δουλέψουν όλοι για την Ευρωβουλή, αλλά και για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αποτελεί σημείο αναφοράς για νέες πολιτικές προσεγγίσεις στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση του κόμματος, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε λευκή επιταγή. Στηριζόμαστε στα ποσοστά και των εθνικών και των ευρωπαϊκών εκλογών και προχωράμε στην ανασυγκρότηση και ανανέωση του κινήματός μας με πίστη στις αρχές μας, στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στα ιδανικά μας. Πιστεύω ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια συντηρητική παρένθεση στην προοδευτική πορεία της χώρας μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θόδωρος Ρουσόπουλος ζήτησε από τον Γιώργο Παπανδρέου να μην υποτιμά τους Έλληνες πολίτες και μίλησε για σαφή και ηχηρή επιβεβαίωση της λαϊκής εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Θα πρέπει να μην υποτιμούμε τους Έλληνες πολίτες όταν 3 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές διευρύνουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος στο διπλάσιο ακριβώς. Να μην τον υποτιμούμε, λέγοντας ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση παρένθεση. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι ούτε ευχάριστο ούτε ικανοποιητικό, ήταν το σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει πλήρη αίσθηση της εντολής αυτής. Γι' αυτό και περιμένουμε όλοι από αυτόν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και προτάσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούμε όλοι να στοιχηθούμε, όλοι να συμβάλλουμε για αυτήν την ανασυγκρότηση. Ικανοποίηση από τα αποτελέσματα στον Περισσό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα διατήρησε τις δυνάμεις του και εξέλεξε έναν ακόμη ευρωβουλευτή. Είμαστε αποφασισμένοι, με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ικανότητα και ποιότητα και με πρωτοβουλίες να δουλέψουμε ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο διακριτό κοινό μέτωπο συσπήρωσης και δράσης. Ο Δημητρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, η Ρόδη Κράτσα, ο Γιάννης Γκλαβάκης, η Μαρία Κασιώτου Παναγιωτοπούλου, ο Γιώργος Παπαστάμκος, ο Νίκος Βακάλης, ο Μανώλης Μαυρομάτης, από το ΠΑΣΟΚ η Μαρία Ματσούκα, ο Σταύρος Λαμπρινίδης, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, ο Σταύρος Αρναουτάκης, η Κατρίνα Μπατζελή, ο Παναγιώτης Μπεγλίτης, η Ευαγγελία Τζαμπάζη και ο Νίκος Σιφουνάκης. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο Θανάσης Παφίλης, ο Γιώργος Τούσας και η Διαμάντο Μανολάκο. Από το Συνασπισμό, ο Δημήτρης Παπαδημούλης και από το Λαός, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε άνοδο σε όλους τους νόμους σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 1999. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αύξηση των δυνάμεών του σε 43 και μείωση στις υπόλοιπες 13. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έφτασε το 61,54%. Χαμηλότερη από ποτέ, αλλά κατά πολύ υψηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ας δούμε πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο των επιδόσεων όλων των κομμάτων σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
Σε περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας έκρυβε τα πιο δυνατά χαρτιά των ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία. Στο νομό Λακωνίας το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος έφτασε το 57,2%, στην Καστοριά το 54,8%, στις Σέρες το 52,8%, στη Μεσσηνία το 51,2%, στην Αργολίδα το 50,1% και τέλος στη Φωκίδα το 49,6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά των νικητών της εκλογικής αναμέτρησης σημειώθηκαν στην Α Θεσσαλονίκης, στη Σάμο, στο Λασίθι, στη Β Περιφέρεια Αθηνών, στο Ηράκλειο και στη Β Πειραιός. Η χθεσινή μεγάλη διαφορά καταγράφει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στη Νέα Δημοκρατία και στο Κώστα Καραμαλή και μας δίνει την δυνατότητα να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Δεν είναι, πιστεύω, καιρός για να πανηγυρίσουμε, να τριαμβολογούμε. Η μεγάλη μας αυτή ευθύνη πρέπει να μας καθοδηγήσει για πολλή δουλειά και αποτελέσματα στη λύση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Στην εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και ο Άντωνης Σαμαράς. Δίνει φτερά στην κυβέρνηση να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μείνετε καιρό στις Βρυξέλλες ή θα γυρίσετε στην Αθήνα? Όλα αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, όχι δικές μου. Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στην κεντρική πολιτική σκηνή σχολίασε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο για την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν νομίζετε ότι σοβαρότερα πράγματα να πούμε σήμερα? Το Πασόκ έπιασε τα υψηλότερα ποσοστά του στο Ηράκλειο με 52,7%, στο Λασίθι με 50,1%, στο Νομό Ρεθύμνου με 43,5%, στα Δωδεκάνησα 41,6%, στα Χανιά 41,5% και στην Αχαΐα 41,2%. Μετά από τρεις μήνες από τις εθνικές εκλογές, οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την ψήφο τους στο κυβερνών κόμμα, όχι όμως και στις πολιτικές του, και το Πασόκ διατήρησε τις δυνάμεις του, τον κορμό της παράταξης. Χαμηλότερα ποσοστά για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στις Σέρες, στο Κιλκής, στην Α Αθηνών, στην Καστοριά και στη Λακωνία. Αυτό σπρώχνει το Πασόκ από σήμερα να κινηθεί με ταχύτατες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με ταχύτατους ρυθμούς σε δραματικές αλλαγές που αφορούν το ιστορικό του πρόσωπα, οργάνωση, πρόγραμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έπιασε ποσοστά κοντά στο 20% στο νομό Σάμου, που περιλαμβάνει εκτός από το νησί του Πυθαγόρα την Ικαρία και τις Φούρνους. Το ποσοστό εκεί κυμαίνεται στο 18,9%. Στο νομό Κεφαλινίας έφτασε στο 16,7%, στη Λέσβο το 16,4%, στη Β Πειραιώς το 15,9%, στη Λευκάδα 14,6% και στη Β Αθηνών 13,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά του ΚΚΕ σημειώθηκαν στα Δωδεκάνησα, στη Δράμα, στο Ρέθυμνο, στην Καστοριά, στην Ευρετανία και στο Λασίθι. Το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό μας ικανοποιεί. Βεβαίως ξέρουμε ότι είναι ψηφοφόροι εργαζόμενοι που είναι και από άλλα κόμματα. Ο συνασπισμός έπιασε το υψηλότερο ποσοστό του στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με 6,7%. Επίσης υψηλά ποσοστά έχει στη Β' Αθηνών 6,6%, στη Λευκάδα και στη Ροδόπη 5,6%, στην Κέρκυρα 5,1% και στη Β' Πειραιώς 4,9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά του συνασπισμού σημειώθηκαν στην Έτολο Ακαρνανία, στο Κιλκής, στη Φλόρινα, στην Ευρυτανία, στο νομό Πέλης και στο νομό Εύρου. Προσωπικά θα δουλέψω σκληρά για να ανταποκριθώ μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο νέο μου ρόλο. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έπιασε 7,7% στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 6,7% στο νομό Κιλκής και 6,5% στη Β' Θεσσαλονίκης. Τα χαμηλότερα ποσοστά του κόμματος του Γιώργου Καρατζαφέρη ήταν στο Λασίθι, στο Ηράκλειο και στη Χίο. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα ποσοστά αποχής στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Από περιοχή σε περιοχή, τα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Αποχή που έφτασε στο 59,52% σημειώθηκε στο νομό Κεφαλινίας. Στη δεύτερη θέση σε ποσοστά αποχής η Λακωνία με 57,22%. Στη Φλόρινα, πάνω από τους μισούς εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, δεν προσήλθαν στις κάλπες, ποσοστό 53,54%. Στην Ευρετανία η αποχή έφτασε στο 52,86% και στη Λέσβο το 52,42%. Πάντως η Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα στις πρώτες χώρες σε αποχή. Το ποσοστό του 38,8% είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τους αριθμούς λίγο πολύ πια όλοι τους γνωρίζουμε. Ακούσαμε τις δηλώσεις και τους σχεδιασμούς των κομμάτων και των ηγεσιών. Έχει τώρα ενδιαφέρον να δούμε πώς αναλύουν οι εκλογολόγοι τη χθεσινή ψήφο. Ποιος ψήφισε τι, θα μας βοηθήσει ο Παύλος Σήμας. Παύλο, καλησπέρα. Μαρία, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά το μάθαμε πια, το τι ψηφίσαμε. Τα exit poll όμως, εκτός από το να μας δίνουν στις 7 η ώρα νωρίτερα από το κλείσιμο της κάλπης το αποτέλεσμα, βοηθάνε συνήθως και να καταλάβουμε γιατί ψήφισαν οι Έλληνες αυτό που ψήφισαν. Mm-hmm. Τι θέλουμε, να κάνουμε αυτή την ακτινογραφία της ψήφου. Και η Κάπα Ρεσέρς μας έχει δώσει και αυτή τη φορά ένα πολύ ενδιαφέρον σώμα από απαντήσεις των ανθρώπων που ψήφισαν χθες για το τι θέλουν, τι πιστεύουν, γιατί ψήφισαν αυτό που ψήφισαν, mm-hmm. τι περιμένουν από την κυβέρνηση, τι περιμένουν από τον Γιώργο Παπανδρέου, αν τον εμπιστεύονται, τι περιμένουν από τα κόμματα της αριστεράς και ούτω καθεξής. Να μείνω σε ένα πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό νομίζω για να καταλάβουμε τι συνέβη και τι συμβαίνει στο εσωτερικό των κομμάτων, δηλαδή τις μετακινήσεις. Οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει κάθε κόμμα τον Μάρτιο, τι ψήφισαν τώρα mm-hmm. στις ευρωεκλογές. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Ξεκινάμε, τα πάρουμε με τη σειρά. Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Εδώ δεν υπάρχει έκπληξη, όπως ήταν φυσικό, το λέγανε και οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε μια μεγάλη συσπήρωση. Το 88,8% εκείνων που ψήφισαν τον Μάρτιο Νέα Δημοκρατία την ξαναψήφισαν. Mm-hmm. Με πολύ μικρές μετακινήσεις, 1,9% προς το ΠΑΣΟΚ, 1,8% προς το ΚΚΕ και μια μεγαλύτερη μετατόπιση, 3,4% προς το ΛΑΟΣ. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πηγή αιμοδότησης του κόμματος του mm-hmm. κ. Καρατζαφέρη. Πάντως, κατά βάση, επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ικανοποιήσει απολύτως τους ψηφοφόρους της του Μαρτίου και τους διατηρήσει σπυρωμένους. Ναι. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει επόμενη κάρτα, δηλαδή το τι ψήφισαν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο. Και όπως θα δούμε, υπάρχει ένα όχι τόσο μεγάλο, αλλά πάντως πολύ υψηλό, όχι όσο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εδώ το ποσοστό σπυρώσεων είναι υψηλό. Το 85%, 84,2%. Των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ του Μαρτίου έμειναν στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Συνεπώς, όντως το ΠΑΣΟΚ διατήρησε τις δυνάμεις του με διαρροές κυρίως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Συνασπισμό και την Αλλά Νέα Δημοκρατία. Αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και προς τη Νέα Δημοκρατία 3%. Αυτό τι σημαίνει, ότι η μεγάλη πτώση, δηλαδή η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο 40 και κάτι του Μαρτίου και το χθεσινό 34. Δεν οφείλεται σε αποσυσπήρωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως σε αποχή. Αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν φύγανε. Οι περισσότεροι προς άλλα κόμματα, απλώς δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τώρα, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι μετακινήσεις δεν έχουν και εδώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά βάση ξαναψήφισαν το κόμμα τους. Έχουμε 86,9% των ψηφοφόρων του Μαρτίου να ξαναψηφίσουν ΚΚΕ, με μια ενδιαφέρουσα διαρροή 4,5% προς το ΠΑΣΟΚ ναι. Και ένα 3% προς το Συνασπισμό. Αλλά βέβαια, μιλώντας για το ποσοστό του ΚΚΕ, αυτά τα 4,5 και 3 είναι, καταλαβαίνεις. Ελάχιστες, πολύ μικρές ψήφοι, πολύ λίγες ψήφοι. Οι ψηφοφόροι του Συνασπισμού τώρα, γιατί είναι το πρώτο πολιτικό, πρώτος πολιτικός σχηματισμός που έχει επιπτώσεις από το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε σήμερα την ανακοίνωση του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Εδώ μόνο το 67% των ψηφοφόρων του Μαρτίου επέστρεψαν και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες δεξαμενές που απορρόφησαν ψήφους mm-hmm. του Συνασπισμού. Πρώτα το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ψηφοφόροι του Μαρτίου που πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, τα αυτό που λέμε κόμματα. Άλλο κόμμα είναι προφανώς mm-hmm. ο σχηματισμός των γυναικών. Το ψηφοδέλτιο των γυναικών για την mm-hmm. Ευρωβουλή, το οποίο ό,τι πήρε, το πήρε από παλιούς ψηφοφόρους του Συνασπισμού. Συνεπώς, ο Συνασπισμός είναι το μόνο από τα κόμματα των εκλογών του Μαρτίου που είχε πρόβλημα συσπήρωσης αυτές τις εκλογές. Έχασε αιμοδότηση άλλους σχηματισμούς. Και τέλος, υπάρχει το ένιγμα τι ψήφισαν οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει δίκη το Μάρτιο. Ήταν ένα από τα μεγάλα ζητούμενα ναι. της χθεσινής βραδιάς. Τι ψήφισαν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια πανσπερμία. Πήγαν σχεδόν Μάλιστα. παντού. Οι συγκριτικώς περισσότεροι πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, ένα στους τέσσερις. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός εξίσου. Mm-hmm. Μετά η Νέα Δημοκρατία και τέλος ο λαός του κύριου Καρατζαφέρη. Ο κύριος Καρατζαφέρης πήρε τα περισσότερα λοιπόν, τις περισσότερες ψήφους από το δίκη. Ναι, βέβαια συγκριτικά η μετακίνηση από το 3% στο 45% είναι μεγαλύτερο από το 9% στο 2%. Ναι, στο 6,5% που είχε το δίκη. Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε αυτό, ότι οι ψηφοφόροι του δίκη μοιάζανε με το ουράνιο τόξο. Διεσπάρισαν mm-hmm. σε όλα τα κόμματα που εξελέγησαν στην Ευρωβουλή με όχι μεγάλες διαφορές το ένα από το άλλο. Αυτή είναι μια μικρή ένδειξη που εξηγεί το τι έγινε χτες και ενδεχομένως βοηθάει και τη συζήτηση στο εσωτερικό των κομμάτων, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά.
Υπάρχουν πολλά ακόμη ερωτήματα που θα τα συζητήσουμε μετά τις ειδήσεις με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και την κυρία Βάσο Παπανδρέου. Ωραία, θα σας δούμε, Παύλο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο έγινε η μεγάλη ανατροπή. Ο δημοκρατικός συναγερμός του Νίκου Αναστασιάδη, που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν και κινδύνευσε μάλιστα με διάσπαση, βγήκε πρώτο υποσκελίζοντας το ΑΚΕΛ. Κέρδη και έναν ευρωβουλευτή, αποκόμισε και ο Συνασπισμός για την Ευρώπη, που αποτελείται από στελέχη τα οποία αποχώρησαν από το ΔΣΥ. Οι πανηγυρισμοί στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκοσία σημάδεψαν τις πρώτες ευρωεκλογές στην Κύπρο. Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΣΥ με ποσοστό 28,23%, παρά τις προβλέψεις ότι η διάσπασή του θα οδηγούσε σε σοβαρή απώλεια ποσοστών. Απόψε όλοι μαζί ας φωνάξουμε: ζήτω ο Δημοκρατικός Συναγερμός! Θέλω συμπληρωματικά να πω πως την νίκη την οφείλουμε και στην καλύτερη ομάδα. Μεγάλος χαμένος το ΑΚΕΛ, με ποσοστό 27,89%, που αποδίδει την ήττα του στη μεγάλη εποχή και το αίσθημα εφησυχασμού των οπαδών του. Δεν θέλω να καλύψω ποσός την αδυναμία του ΑΚΕΛ ή την έκπληξη που όλοι μας έχουμε ζήσει αυτές τις ώρες με το αποτέλεσμα που έχει ανακοινωθεί, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν ανέμενε τέτοιο αποτέλεσμα. Με μέτρο σύγκρισης στις βουλευτικές εκλογές του 2001, ο ΔΣΥ, το μοναδικό από τα μεγάλα κυπριακά κόμματα που τάχθηκε υπέρ του ΝΕΕ στο σχέδιο Ανάν. Αν και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, έχασε 5,77% από τις εκλογές του 2001. Το ΑΚΕΛ έχασε 6,81% από τη δύναμή του, ενώ το δίκο του Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου, αν και τρίτο κόμμα, αύξησε το ποσοστό του κατά 2,25 μονάδες. Η ΕΔΕΚ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απογοητευμένη, αφού για 37 μονον ψήφους και παρά την αύξηση της δύναμής της κατά 4,28% δεν κατάφερε να εκλέξει ευρωβουλευτή. Η κίνηση του τέος Προέδρου του ΔΣΥ Γιάννη Μάτση για την Ευρώπη εμφανίζεται ικανοποιημένη, αφού με το 10,8% που έλαβε στις ευρωεκλογές εξασφάλισε ψήφους από όλους τους χώρους που είχαν ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα ποσοστά κομμάτων και σχηματισμών που είχαν ταχθεί εναντίον του σχεδίου Ανάν είναι μικρότερα από το ποσοστό του όχι στο δημοψήφισμα. Η αποχή ρεκόρ που ξεπέρασε το 50% και η ψήφος στήριξης των αντιευρωπαϊκών κομμάτων είναι τα χαρακτηριστικά της χθεσινής ιστορικής αναμέτρησης στην Ευρώπη των 25. Πολλοί αναλυτές μάλιστα μιλούν για ήττα της Ενωμένης Ευρώπης που πρέπει να προβληματίσει τους πολιτικούς. Τα κυβερνητικά κόμματα, με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, ιτήθηκαν με πιο ηχηρές τις περιπτώσεις του Τόνι Μπλερ, του Γκέρχαρντ Σρέντερ, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και του Γάλλου Πρωθυπουργού Ραφαρέν. Υποχώρησαν οι δυνάμεις των αριστερών κομμάτων και ενισχύθηκαν των ακροδεξιών. It's the missing of Europe from our European elections. Η απουσία της Ευρώπης και η αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών να πείσουν τους πολίτες τους για τη δύναμη που έχει η ψήφος τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε φαίνεται πως ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία των ευρωεκλογών. We have to do something to bring the European citizens closer to the European Union institutions. Closer to European Union policies. Ακόμη και το 45,3% των Ευρωπαίων πολιτών που πήγε στις κάλπες επέλεξε στο μεγαλύτερο μέρος του να δώσει ψήφο τιμωρία στις κυβερνήσεις του, παραμένοντας αδιάφορο για τα ευρωπαϊκά πράγματα ή ακόμα χειρότερα ψήφισε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παραμένει πάντως πρώτη πολιτική δύναμη στο νέο Ευρωκοινοβούλιο με 276 έδρες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει 200 έδρες. Οι Φιλελεύθεροι εμφανίζονται κερδισμένοι με 66 έδρες, 14 περισσότερες από όσες είχαν. Οι Πράσινοι διατηρούν τη δύναμή τους με 42 έδρες, ενώ μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά που έχει 39 έδρες, 10 λιγότερες από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Ο συνασπισμός των κομμάτων της άκρας δεξιάς παίρνει 27 έδρες και οι προσκεπτικιστές 15. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είναι βέβαιο, μια που σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα, οι συσχετισμοί των δυνάμεων μπορούν να αλλάξουν και την τελευταία στιγμή με τη δημιουργία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού κέντρου στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Ja, die Politik müsste sich vielleicht auch ein bisschen ändern und mehr auf die Menschen eingehen und nicht nur von oben herab.
Ένας από τους μεγάλους ιτημένους αυτών των εκλογών ήταν ο Γερμανός καγκελάριος Gerhard Schröder, μια που το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του πήρε μόλις 21,5%, το χειρότερο ποσοστό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Tut das natürlich weh, wenn ich spüre, dass dafür die notwendige Unterstützung noch nicht da ist, aber es wie gesagt. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, Νίκος Χιλάς, τώρα διακυβεύεται και η παραμονή του Σρέντερ στην καγκελαρία. Ήττα των σοσιαλδημοκρατών είναι και ήττα του Σρέντερ. Αυτό κάνει επισφαλή τη θέση του στην καγκελαρία. Και αυτό πάλι ανοίγει περίοδο πολιτικής αστάθειας στη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την ΕΡΤ, Νίκος Χιλάς. Και στη Γαλλία, το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Ζακ Σιράκ δεν τα πήγε καθόλου καλά, συγκεντρώνοντας μόλις το 16,6% των ψήφων έναντι του 28,9% που πήραν οι σοσιαλιστές. Οι Γάλλοι πολίτες, βέβαια, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, μια που προτίμησαν να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους επί της Αγγλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Να παρακολουθήσει τον αγώνα Αγγλίας-Γαλλίας και να μην ασχοληθεί με τα αποτελέσματα. What the British people have said tonight, very clearly and unequivocally, is Tony. If that's what you want, fine. You go and be at the heart of Europe, but we are not going with you. We want our country back. Αυτό που είναι γεγονός, μεταδίδει ο Λάμπης Συριγωτάκης από το Λονδίνο, είναι ότι η μεγάλη ήττα των εργατικών του Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, που πήρε μόλις 22,3%, αλλά και των Τόρις της αντιπολίτευσης, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη της Βρετανίας. Από σήμερα λοιπόν, με την εμφάνιση της νέας αυτής πολιτικής δύναμης, του κόμματος της ανεξαρτησίας, του αντιευρωπαϊκού κόμματος, διαφοροποιείται πλέον και ο πολιτικός χάρτης της Αγγλίας. Από το Λονδίνο, Λάμπης Συριγωτάκης. Στην Ιταλία, το μικρό ποσοστό, το 21% που συγκέντρωσε το κόμμα του Πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνη, δεν προκαλεί κυβερνητική κρίση, λέει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Ρώμη, Δημήτρης Δελιολάνης. Σίγουρα μπορούμε να αποκλείσουμε κυβερνητική κρίση. Πιο πιθανό φαίνεται να υπάρξει γρήγορα ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη. Δημήτρης Δελιολάνης από τη Ρώμη για την ΕΤ. Στην Ισπανία, από την άλλη, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Χωσέ Λουί Ροντρίγκες Ζαπατέρο κράτησε τη δυναμική της τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές και το αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Μαρτίου. Η Δώρα Μακρύ από τη Μαδρίτη μεταδίδει. Ανεξάρτητα από όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών, η Ισπανία καλείται να παίξει ρόλο ανάμεσα στους 6 μεγάλους στην Ευρώπη. Αν υπολογίσουμε ότι από τα 25 κράτη-μέλη, η Ισπανία ανήκει στους 6 με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Πρωτοφανής ήταν η απάθεια που επέδειξαν οι πολίτες των νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις εκλογές. Σλοβάκοι και Πολωνία διαφόρησαν τελείως για το μέλλον τους στη διευρυμένη Ευρώπη και μόλις το 16,6% των πολιτών πήγε στις κάλπες. Την πιο ακριβή πρόβλεψη για τα αποτελέσματα και της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης έδωσε η ΕΡΤ. Από τις 7 χθες το απόγευμα, οι ερευνητές της Κάπα Research μέσω της μεθόδου του Exit Poll είχαν προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και είχαν προαναγγείλει τόσο τη σημαντική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όσο και την είσοδο του λαού στην Ευρωβουλή. Η ΕΡΤ για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι και στις ευρωεκλογές κέρδισε άλλη μια μάχη εντυπώσεων και ουσίας. Στις 7 ακριβώς, το exit poll της Kappa Research ήταν η μοναδική δημοσκόπηση κάλπης που έδωσε τα ποσοστά των κομμάτων με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και προέβλεψε σωστά τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 43 συν πλην 1,5% είναι η πρόβλεψη. Αυτό έχει σημασία να το λέμε, κύριε Μοσχονάτη, δεν είναι ότι. 33 για το ΠΑΣΟΚ, 9,2 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,8 για το Συνασπισμό και 3,5 για το ΛΑΟΣ, για το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση με το τελικό exit poll της Kappa Research. Δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί από 41,5 έως 44,5. Το ΠΑΣΟΚ από 32,4 έως 35,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα 8,5 έως 10, ο Συνασπισμός από 4, εδώ υπάρχει μια διόρθωση προς τα κάτω, από 4 έως 5,5 και ο κ. Καρατζαφέρης από 3 έως 4 και εδώ υπάρχει μια διόρθωση προς τα πάνω. Οι τηλεθεατές της ΝΕΤ ήξεραν ήδη από τις 7 το απόγευμα ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα θα έφτανε στις 9 μονάδες. Την ίδια ώρα ο Α με το exit poll της MRB έδινε 8,3 μονάδες διαφορά, ο Αντένα και η Μέτρων Ανάλυσης 6,9, το Μέγκα με την εταιρεία Opinion 7,7 και το Alter με την Alco 7,2. Το exit poll της NET προέβλεψε για ακόμη μία φορά με τη μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Είχαμε τη μικρότερη απόκληση της τάξης μόλις του 0,3%. Προέβλεψε με ακρίβεια την κατανομή των ενδρών. Έδωσε ποιο ήταν το ποσοστό της αποχής. Η ΚΑΠΑ Research είχε προβλέψει έγκαιρα τη σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, όπως και την είσοδο του λαού στην Ευρωβουλή. Η αυξημένη αποχή από τις κάλπες, που στην Ελλάδα άγγιξε το 36,89%, ήταν μια σοβαρή δυσκολία για τους δημοσκόπους. Όμως η ΝΕΤ, για μια ακόμα φορά, έδωσε την πιο ακριβή πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Να γυρίσουμε σελίδα, να φύγουμε από τις ευρωεκλογές. Καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και αυτοκίνητα προκάλεσαν σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας η χαλαζόπτωση και η ισχυρή άνεμη. Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις με σιτηρά, καπνά, ροδάκινα και οποροκυπευτικά. Όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, ο καιρός θα έχει σκαμπανεβάσματα τις επόμενες μέρες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία θα δημιουργήσουν αποπνικτική κατάσταση σε αρκετές περιοχές της χώρας. 10 λεπτά χαλαζόπτωσης ήταν αρκετά για να φέρουν την καταστροφή στο Θεσσαλικό κάμπο. Χιλιάδες στρέμματα με σιτηρά, καλαμπόκι, τριφύλι και βαμβάκι ισοπεδώθηκαν από το χαλάζι που είχε το μέγεθος καρυδιού. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι βαβοκαλλιέργειες είναι αποκαρδιωτική. Δεκάδες στρέμματα έχουν βυθιστεί στο νερό. Από τα φυτά έχουν μείνει μόνο οι μίσχοι. Το ξαφνικό μπομπουρίνι χτύπησε τους δήμους Πλατικάμπου, Νίκαιας και Νέσονος. Το χαλάζι, σε θυσιασμό με το δυνατό αέρα, γκρέμισε επιμνιοστάσια, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και θερμοκήπια. Οι καρέκλες εκείνες ήρθαν από εδώ επάνω. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Στο Δήμο Νίκαιας τα φρεάτια έφραξαν και οι δρόμοι πλημμύρισαν. Κυκλώνας ήταν, μια καταστροφή, μια θεομηνία, τίποτε παραπάνω. Έριξε χαλάζι. Χαλάζι σαν καρύδι. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους η ψήφος τους είχε μια σημασία. Αυτή τη σημασία θα προσπαθήσουμε να ακτινογραφήσουμε σήμερα και να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε την επόμενη μέρα αυτών των παράξενων ευρωεκλογών. Να καλωσορίσω τη Δήμαρχο Αθηναίων, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στο στούντιο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και στο στούντιο και στην Αθήνα, γιατί κάνατε ένα μαραθώνιο ταξίδι στην Αμερική. Δεν ξέρω αν θυμάστε πόσες συνεντεύξεις δώσατε εκεί. Είμαι ειλικρινής, όχι ακριβώς. Πάντως έκανα ό,τι μπορούσα. Και από τα φοβερά αμερικανικά στούντιο θα πρέπει πάλι να προσγειωθείτε στην φτωχή ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Εντάξει, καλά είμαστε κι εμείς εδώ. Τουλάχιστον σας δίνουμε παραπάνω χρόνο να μιλάτε. Γιατί στην αυτό Αμερική πρέπει να μιλάς σε μερικά δευτερόλεπτα. Πέντε λεπτά και στα πέντε λεπτά πρέπει να τα έχεις πει όλα και να έχεις στείλει το μήνυμα. Να καλωσορίσω την κυρία Βάσο Παπανδρέου. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Θωμά Γεράκη, τον Διευθύνοντα Σύλλογο της ΚΑΠΑ Research, της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η ΕΡΤ παραδοσιακά. Και παραδοσιακά επιτυγχάνει να δίνει το ακριβέστερο exit poll σε όλες τις τελευταίες εκλογές που θυμάμαι εγώ, δηλαδή από το 2000 και ύστερα. Έτσι, σε δύσκολες. Και θέλω να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ που μας εμπιστεύτηκε για ακόμη μια φορά. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα το exit poll σας, όλα τα άλλα κανάλια λένε διαφορά θα είναι 7 με 8 και εσείς λέγατε 9 με 10. Το ανησυχήσατε λίγο. Λες. Το ίδιο πράγμα σκέφτηκα και εγώ, κύριε Τσίμα. Λες, λέω, διότι όταν κάνεις έρευνα και όταν είναι τόσο δύσκολη η πρόβλεψη, που ήταν πράγματι δύσκολη, πάντα πρέπει να κρατάς μια πισινή. Ωστόσο, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν και το πιο αξιόπιστο exit poll. Είχαμε προβλέψει τη διαφορά ακριβώς από τις 7. Είχαμε προβλέψει τις έδρες και πολύ δε περισσότερο και το σημαντικότερο την αποχή και ως προς το ποσοτικό της κομμάτι, αλλά και ως προς το ποιοτικό. Δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν. Ναι, που σημαίνει ότι εκείνοι που απήχαν περισσότερο ήταν οι ψηφοφόροι του Πασόκ. Βεβαίως. Δηλαδή, να δώσουμε και ένα στοιχείο. Η αποχή δεν ήταν ουδέτερη, όχι. Ήταν λίγο. Το 50% προήρχεται από το Πασόκ, όσων δεν προσήλθαν στην κάλπη, το 30% από τη Νέα Δημοκρατία και το 20% από τα άλλα κόμματα. Είναι σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Ναι. Ενδιαφέρον. Έχουμε πολλά τέτοια ενδιαφέροντα να πούμε. Αλλά προηγουμένως, ας πούμε έτσι, μια γενική εικόνα, κύριε Μπακογιάννη. Αυτές τις εκλογές δεν τις ζήσατε, γιατί ήσασταν στην Αμερική σε ένα μεγάλο μέρος προεκλογικής καμπάνιας. Μπορώ να σας πω, δεν χάσατε και πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα προεκλογική καμπάνια που έχουμε ζήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είδατε τη βραδιά και είδατε το αποτέλεσμα. Οπότε. Υπάρχει ένα. Ακούω διάφορες ερμηνείες από χθες το βράδυ ότι είναι μια δεύτερη εντολή. Μια ανανέωση εντολής προς τη Νέα Δημοκρατία μετά από τρεις μήνες, τώρα τη δεύτερη εντολή. Ότι είναι μια λευκή επιταγή. Ότι από εδώ και πέρα μπορεί να κυβερνάνε ενόχλητοι. Ή ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης ιδεολογικής στροφής στην ελληνική κοινωνία και από την παλιά κεντροαριστερή ηγεμονία της δεκαετίας του 70 και του 80 έχουμε περάσει σε μια κεντροδεξιά ιδεολογική ηγεμονία. Υπάρχει κάτι από αυτό που να σας φαίνεται λογικό ή είναι όλα στον αέρα? Κοιτάξτε, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στον αέρα. Καταρχήν δεν υπάρχουν λευκές επιταγές στις δημοκρατίες. Να ξεκινήσω από εκεί, γιατί νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και ως Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm.
Και νομίζω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση δεν εκλαμβάνει αυτή την χθεσινή ψήφο εμπιστοσύνης, θα έλεγα, την οποία αναμφισβήτητα έλαβε, μετά από το δείγμα διακυβέρνησης το οποίο έδωσε αυτούς τους τρεις μήνες ως λευκή επιταγή. Δεν είναι λευκή επιταγή. Στις δημοκρατίες υπάρχουν αντιπολιτεύσεις, υπάρχει μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί την κυβέρνηση από πάρα πολύ κοντά και θα την κρίνει κατά τη διάρκεια των ετών, τέλος πάντων, που έχει μπροστά της για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Ότι ήταν μια καθαρή νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ότι έχει κάθε λόγο η Νέα Δημοκρατία να είναι ικανοποιημένη σήμερα, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη. Εφησυχασμένη δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, ικανοποιημένη πρέπει να είναι, χαρούμενη πρέπει να είναι. Αν εφησυχάσει, θα είναι ως συνήθως λάθος. Θα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια έτσι, αποφασιστικότητα την υλοποίηση ενός προγράμματος, το οποίο είναι μακρύ και θα χρειαστεί και χρόνος αρκετός για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, το δεύτερο συμπέρασμα, νομίζω, το οποίο αβίαστα βγαίνει, είναι ότι αναμφισβήτητα το ΠΑΣΟΚ έχει εσωτερικό πρόβλημα. Δηλαδή, έχει μια αποσυσπήρωση η οποία καταγράφεται, η οποία είναι πλέον στα όρια της συνειδητής αποσυσπήρωσης, ξεπερνάει δηλαδή την απλή αδιαφορία. Αλλά έχουμε ένα συνειδητό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ το οποίο αρνείται να πάει να ψηφίσει το κόμμα του, δείχνοντας έτσι μια δυσφορία, μια διαφορετική άποψη. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος, θα μας τα πει η κυρία Παπανδρέου τι μήνυμα ήθελε να στείλει η ψηφοφόρη. Αλλά πάντως είναι σαφές ότι ενώ εγώ ακούω από παντού ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ικανοποιημένο γιατί κράτησε τις δυνάμεις του, νομίζω ότι αυτό είναι εφημισμός. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο πριν από τρεις μήνες ακόμα κατάφερε κράτησε τις δυνάμεις με την έννοια, θα το δούμε στη συνέχεια και με τα στοιχεία, ότι οι ψηφοφόροι του δεν φύγαν να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα. Όχι, απήχα. Δεν υπάρχει μετακίνηση προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς την αριστερά. Υπάρχει αποχή. Αποχή. Όχι, με αυτό λέω ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα. Στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσίμα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θα έρθουν, αν έρθουν, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση. Αν δηλαδή η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία του πείσει ότι το έργο τη είναι σημαντικό και αξίζει τον κόπο να αλλάξουν κόμμα. Στη φάση αυτή την εσωτερική τους δυσαρέσκεια κατέγραψαν. Είπανε δεν μας αρέσετε κύριε με αυτά που κάνετε, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό κατέγραψαν. Μάλλον κυρία Παπανδρέου, πράγματι έχει ένα κατάλληλο τρόπο να το πει. Τι μήνυμα είναι αυτό, γιατί αν πάρουμε τα στοιχεία και πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό του Μαρτίου το 40 και το ποσοστό του 34 το χθεσινό βραδινό είναι κυρίως επειδή είχαμε αποχή και όχι γιατί όπως σε άλλες εποχές συνέβαινε, έδωσαν μια ψήφο πολυτελεία σε ένα άλλο μικρότερο κόμμα ή κάτι τέτοιο. Πώς ερμηνεύετε εσείς, αν υπάρχει ένα μήνυμα εδώ πέρα, διότι δεν μπορεί να είναι απλώς μια απλή αδιαφορία που να αφορά ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος, υπάρχει κάτι περισσότερο από απλή αδιαφορία. Κύριε Τσέμα, εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι και εδώ όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις ευρωεκλογές, για τα ευρωπαϊκά, για την Ενωμένη Ευρώπη, για την πορεία της Ενωμένης Ευρώπης. Δεν φταίνουν οι πολίτες. Φταίμε εμείς, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, που δεν έχουμε δώσει στους πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η Ενωμένη Ευρώπη και τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, των διαφόρων πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια αδιαφορία. Και το πολύ αρνητικό για μένα είναι ότι υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός ο οποίος αναπτύσσεται και ο οποίος εκδηλώθηκε με σημαντικά ποσοστά σε αρκετές χώρες. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι δεν πάνε να ψηφίσουν. Και στις ελληνικές, στην Ελλάδα, οι πολίτες κυρίως ασχολήθηκαν και ψήφισαν με βάση όπως όλες τις άλλες χώρες τα ελληνικά δεδομένα, την ελληνική πολιτική συγκυρία. Το διάβασα σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες. Αν για παράδειγμα χθες αντί για το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζαμε τον καινούριο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι οι Ευρωπαίοι, με ψηφοδέλτιο και 4-5 υποψηφίους, ή με ανάλογα μετά έναν από κάθε κόμμα. Ενδεχομένως το ενδιαφέρον θα ήταν μεγαλύτερο. Ναι, αυτό που είναι σαφές είναι και πρέπει. Ή αν γινόταν ένα δημοψήφισμα να πάει να στείλουμε ευρωπαϊκό στρατό στο Ιράκ ή να μην στείλουμε. Φαντάζομαι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είχαν μαχητικές συζητήσεις. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς, αλλά κυρίως τα ευρωπαϊκά κόμματα, είτε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό, είτε το Λαϊκό, είτε και τις κυβερνήσεις γενικότερα, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Mm.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται ότι κάποιο λόγο έχουν. Εδώ θα μπορούσε να είναι η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κάποιοι άλλοι τρόποι με πιο άμεσης επαφής. Τώρα, με δεδομένο ότι οι Έλληνες ψηφίσανε όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι με βάση την ελληνική την πολιτική συγκυρία. Πριν από το ΠΑΣΟΚ κράτησε τις δυνάμεις, όχι ότι είμαστε ικανοποιημένοι, αύξησε τη διαφορά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτό βέβαια υπάρχει ένα μήνυμα ότι είναι ψηφοφόροι εν αναμονή, κατά τη γνώμη μου. Περιμένουν να δουν το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, πώς θα